Το δεύτερο θέμα σας ζητάει να αναλύσετε τα βασικά συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούν οι τράπεζες. Και επίσης θα πρέπει να αναφερθείτε στο ποια είναι η σχέση που έχουν αυτά τα συστήματα με τα Management Information Systems των τραπεζών, έτσι, με τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης των τραπεζών. Οπότε σε αυτή τη δεύτερη ερώτηση, η οποία είναι σχετικά εύκολη, η απάντηση του συγκεκριμένου θέματος θα πρέπει να στηριχθεί στο κεφάλαιο 6. Το κεφάλαιο 6 λοιπόν παρουσιάζει όλα τα επιμέρους συστήματα μια τράπεζα. Θα πρέπει λοιπόν να περιγράψετε το σύστημα παρακολούθηση πελατών, έτσι το chief. Επίσης θα πρέπει να περιγράψετε το σύστημα των καταθέσεων, το σύστημα των χορηγήσεων, χρεογράφων, επιταγές και τέλος το σύστημα ηλεκτρονικής κίνησης κεφαλαίων, το λεγόμενο SWIFT. Ε, αυτά είναι τα βασικά συστήματα τα οποία βρίσκουμε σε μια τράπεζα. Έτσι. Δεν είναι τα μόνα, είναι τα βασικά συστήματα. Θα κάνετε μια περιγραφή ουσιαστικά για το καθένα. Όλο το υλικό το οποίο χρειάζεστε υπάρχει στο βιβλίο του EAP. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνετε αναζήτηση κάπου αλλού για κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Και τέλος, θα πρέπει να πείτε πώς σχετίζονται ουσιαστικά αυτά τα επιμέρους συστήματα με το MIS των τραπεζών. Στην ουσία, το MIS τι κάνει, το MIS παίρνει και συνδυάζει την πληροφορία από διαφορετικά συστήματα, έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει το διοικητικό προσωπικό μιας τράπεζας να πάρει κάποιες αποφάσεις. Έτσι. Ε, η ανάγκη αυτή για πληροφόρηση ουσιαστικά οδήγησε στη δημιουργία των συστημάτων MIS. Ένα MIS λοιπόν έχει καθοριστική σημασία για την παροχή πληροφοριών στα διοικητικά στελέχη. Ένα σύστημα λοιπόν MIS υποστηρίζει τη διασύνδεση των πληροφοριών της τράπεζας από πολλαπλές πηγές. Έτσι. Έχουμε λοιπόν πολλαπλές πηγές που είναι ουσιαστικά τα επιμέρους συστήματα των τραπεζών και το MIS τι κάνει, συνδυάζει αυτή την πληροφορία για να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων. Στο, στην εικόνα που υπάρχει μέσα στο βιβλίο του ΕΑΠ σας δείχνει ουσιαστικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή σας δείχνει πως το MIS που βρίσκεται εδώ αντλεί πληροφορίες από όλα τα επιμέρους συστήματα της τράπεζας για να υποστηρίξει ουσιαστικά τη λήψη των αποφάσεων. Έτσι. Ε, χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα εργαλεία τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να αναλυθεί η όποια πληροφορία έχει συλλεχθεί από τα επιμέρους συστήματα.